στη Λάρκο από τη δημιουργία της έως και σήμερα χτύπησαν την κάρτα εργασία στην έναρξη της Βάρδιας και δεν ξαναχτύπησαν ποτέ κατά τη λήξη τη 80 συνάδελφοι. Είναι εκατοντάδες οι συνάδελφοι που έχασαν τη ζωή τους, που τη ζωή τους είτε ως εργαζόμενοι είτε ο, μόλις συνταξιοδοτήθηκαν με αιτία την επαγγελματική ασθένεια είναι εκατοντάδες αυτοί που έχουν αποκτήσει μερική η ανικανότητα. Σήμερα την ώρα αυτή που μιλάμε είναι πολλοί αυτοί που δίνουν τη μάχη με το καρκίνο, με ασθένειες και τραυματισμούς που θα τραβιούνται φόρου ζωής. Η διαχρονική καταγραφή στην υγεία των εργαζομένων από μόνη της δίνει την εικόνα των συνθήκων εργασίας και αυτή η καταγραφή δεν είναι αποτέλεσμα μιας από τη φύση της επικίνδυνης εργασίας. Είναι αποτέλεσμα της συνειδητής απαξίωσης. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν πληρώσει με τη ζωή τους τις συνειδητές επιλογές απαξίωσης. Δεν υπάρχει διαφορά στην εργασία μας, είτε με κάψωνα είτε με χιόνια. Δεν γνωρίζουμε από οικογενειακές γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την ονομαστική μας εορτή, τα γενέθλια των παιδιών μας. 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες κάθε μέρα. Τις περισσότερες τις μέρες τις έχουμε περάσει μέσα στη δουλειά, επάνω στην εργασία, με τους συναδέλφους μας. Είτε ως παιδιά εργαζομένων, είτε ως εργαζόμενοι οι ίδιοι, όταν έρχονται γιορτές, η εικόνα που έρχεται στο μυαλό μας είναι η εικόνα των παιδικών μας χρόνων. Τέτοιες μέρες πιάναμε τους πατεράδες μας από το πόδι και κλαίγοντας φωνάζαμε «Πού πας, μη φεύγεις». Οι κερία άλλαξαν, η εικόνα όμως είναι ίδια. Στη θέση των πατεράδων μας είμαστε εμείς και στη θέση των παιδιών, των παιδιών τα παιδιά μας, τα εγγόνια τους. Και όσοι από αυτούς τους συνταξιούχους πατεράδες έχουν καταφέρει να ζουν μέχρι σήμερα, ζουν όψιμα τις στιγμές που δεν έχουν ζήσει με μας τα παιδιά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, από την κούνια μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουμε παράξει δισεκατομμύρια. Διαχρονικά έχουμε, έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες. Έχει χυθεί πολύ αίμα μέσα στη Λάρκο έτσι ώστε ένας εργαζόμενος να μπορεί να παίρνει στο 100% την, την αποζημίωσή του στο τέλος και να έχει ασφαλιστήριο ζωής. Αυτά είναι τα, τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Η πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα πάνω από το 80% σε αυτές τις συνθήκες αμείβεται με 700, 800, 900 στα πολύ βαριά τμήματα που υπάρχουν επιδόματα με 1.100 ευρώ. Οι κυβερνήσεις πριν νομοθετήσουν την κατάργηση των τριετιών των συλλογικών συμβάσεων, στη Λάρκο τα είχαν εφαρμόσει. Τα δικαιώματα που είχαν οι εργαζόμενοι μέσα από σκληρού αγώνε, έτσι ώστε κάτω από αυτέ τι συνθήκε να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, έχουν καταπατηθεί δεκαετίε πίσω. Όταν οι εργαζόμενοι τη Λάρκο λέμε διασφάλιση τη λειτουργία τη, των θέσεων εργασία και των δικαιωμάτων, εννοούμε τα αυτονόητα. Δηλαδή τη διασφάλιση αυτών που έχουμε σήμερα, τη διασφάλιση αυτών που μας χρωστούν ως εργοδότες και πολιτικοί προϊστάμενοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε την καταστροφή μας, την καταστροφή του τόπου μας. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα μας έχει αρπάξει τα τελευταία δύο έτη 7 μισθούς και, μα μας λέει με περίσσιο θράσος ότι η Λάρκο θα πουληθεί ένα ευρώ. Εμείς οι εργαζόμενοι έχοντας υποχρέωση να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό εξηγήσαμε πριν οι συνάδελφοι ποια είναι η αξία τη Λάρκο. Αυτοί χρόνια σχεδιάζουν το τεράστιο πλούτο δισεκατομμυρίο να το χαρίσουν μόλις ένα, ένα, μόλις ένα, ευρώ. Μα ακόμη και ως παλιοσίδερα στον Παλιατζή να δοθούν οι εγκαταστάσεις και ο βαρύς εξοπλισμός της ΛΑΡΚΟ, η αξία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Εν ώψη της καταγραφής που έκανε η ειδική διαχείριση, ο τεράστιος πλούτος της ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να κρυφτεί. Τα μπάζα έτσι αποκαλούσαν μέχρι χθε ένα βουνό σκόνης που περιέχει πάνω από 35.000 τόνους νικελίου. Αν παραχθούν αυτά με σημερινές τιμές, μόνο αυτά, θα φέρουν άμεσα 700 εκατομμύρια ευρώ εις πράξεις με τις σημερινές τιμές που σύμφωνα με τους ειδικού θα διπλασιαστούν το επόμενο έτος. Η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της, της θέσης εργασίας και τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Δεν έχουμε ούτε το που να πάμε αλλά ούτε και μας περνάει από το μυαλό να επιτρέψουμε να μας πετάξουν σαν στη μένη λεμονόκουπα. Είναι μαζί μας ολόκληρες περιοχές που δραστηριοποιούνται γύρω από τη Λάρκο. Ω εργαζόμενοι αποαιτούμε τα αυτονόητα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε βήμα πίσω από αυτά. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η Λάρκο θα συνεχίσει να λειτουργεί ενιαία και ότι θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα άνεργο. Ανεξάρτητα με ποιο καθεστώ εργάζεται σήμερα στη Λάρκο, είτε απευθεία σε αυτή, είτε μέσω των σκλαβοπάζαρων των εργολαβιών. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι θα, μας, ότι θα, μας κατακλη, ότι θα καταβληθεί στου εργαζόμενου ό,τι μα χρωστά ω εργοδότη και πολιτικό προϊστάμενο. Ούτε ένα ευρώ δεν θα αφήσουμε να κλαπεί από το μόχθο μα. Η κυβέρνηση και οι επενδυτέ τη θα μας βρουν μπροστά τους, εργα... θα μας μπροστά, τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και όλες τις τοπικές κοινωνίες γύρω από αυτή. Όλους τους κατοίκους, τους φορείς και τα σωματεία που γίναμε σύμμαχοι εδώ και δύο χρόνια είναι και σήμερα μαζί μας δεκάδες σωματεία από την Αττική και Ομοσπανδίες. και... και δύο χρόνια με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ με σημαία το αυτονόητο και δίκαιο αγώνα Παλεύουμε για τη διασφάλιση της λειτουργίας του μεροκάματου των δικαιωμάτων.